Σαν σήμερα, πριν 61 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε κλινική της Γερμανίας ο κορυφαίος κριτικός συγγραφέας, ποιητής και στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης. Για να τιμήσει τη μνήμη του, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη τέλεσε τρισάγιο στους τάφους του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Η στιγμή τούτη είναι ιερή για όλους μας, δέος. Δεν χωράνε πολλά λόγια. Ο νους και η σκέψη μας στο μεγάλο κριτικό στοχαστή, στον Νίκο Καζαντζάκη, τον οικουμενικό συγγραφέα, τον ποιητή, τον φιλόσοφο. Η σημερινή εκδήλωση είναι συμβολική. Δηλαδή ο Καζαντζάκης όλη τη ζωή έψαχνε το Θεό, επειδή υπάρχει το θέμα το αιώνιο, αν ήταν ένθεος ή όχι. Τη λύση τη δίνω Παλαμάς και λέω ότι ο Καζαντζάκης είναι ένθεος. Απλώς προτιμά την ποίηση της θρησκείας από την εξουσία της εκκλησίας. Έψαχνε λοιπόν σε όλη του τη ζωή το Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε όμως και την αναγνώριση από τον κόσμο. Του οφείλω το χαρακτήρα μου, γιατί μου το διαμόρφωσε στα νεανικά μου χρόνια και έλεγα πριν χαριτολογώντας ότι τη γενική αμφισβήτηση που έχω την έχω αντλήσει από τις πηγές Καζαντζάκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά είναι όλοι εδώ πιστεύω, γιατί πραγματικά ο Καζαντζάκης είναι παντού. Ο Νίκος Καζαντζάκης έζησε μια λιτή ζωή αφιερωμένη στη συγγραφή και το στοχασμό. Μελέτησε ολόκληρη την παγκόσμια φιλοσοφία και τη μετέτρεψε σε λογοτεχνία, κατορθώνοντας να υπερβεί τα σύνορα της Ελλάδας. Ο Νίκος Καζαντζάκης αγαπάει την Κρήτη, τη λατρεύει, την έχει μαζί του παντού, την ταξιδεύει, μιλάει στους φίλους του για αυτές, τη γράφει στα έργα του και την τιμάει όσο λίγη κριτική. Καλό που ως εταιρεία έχουμε 130 παρτήματα σε όλο τον κόσμο για τη διεθνή εταιρεία που διδάσκουν Καζαντζάκη και που οι νεοέλληνες τιμούν τη μνήμη του, απόδειξη και αυτό που έγινε σήμερα η σημερινή σύναξη.